984. Τα νέα όταν συμβαίνουν. Τρίτη 26 Οκτωβρίου, κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Ξεκινάει η ενημέρωσή σας από τον 984. Αύριο το μεσημέρι, κηδεία της Φόφης γεννηματά, δημοσία δαπάνη με τη Μέση Ενεργεία Υπουργό. Η Βουλή διέκοψε τις εργασίες της για το υπόλοιπο της εβδομάδας, ένδειξη πένθους. Η πρόεδρος του Κινάλ έφυγε χθες το μεσημέρι σε ηλικία 56 ετών, ύστερα από 2 εβδομάδες νοσηλείας στον Ευαγγελισμό, καθώς υπέστη υπατικό σοκ. Έδωσε με γενναιότητα για δεύτερη φορά τη μάχη με τον καρκίνο, η ηγέτης όμως επιδεινώθηκε ραγδαία τις τελευταίες ώρες. Εισήχθη στον Ευαγγελισμό στις 12 Οκτωβρίου με υποτροπή της βασικής νόσου. Συλληπιτήρια μηνύματα από το σύνολο του πολιτικού κόσμου εντός και εκτός Ελλάδας. Πενθούμε για την πολιτικότη γυναίκα με το μεγάλο χαμόγελο, την ανθρωπιά, τη γενναιότητα, τη γυναίκα που νοιαζόταν προσωπικά για τον κάθε άνθρωπο που συναντούσε, είπε στον 984 σήμερα ο πρόεδρος της Νομαρχιακής Επιτροπής του Κινάλ, Αντώνης Ζαχαριουδάκης. Ανησυχεί από την αύξηση των κρουσμάτων κορονοϊού. Κρίσιμες οι επόμενες 2 εβδομάδες και φόβοι για ραγδαία έξαρση μέχρι και 4.800 κρούσματα ημερησίως έως τον Νοέμβριο. Η επιδημιολογική εικόνα της χώρας, ειδικά την τελευταία εβδομάδα και κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα, έχει επιβαρυνθεί, πράγμα που τρομάζει ιδιαίτερα τους επιστήμονες. 3.937 τα κρούσματα χθες, με τα 79 στην Κρήτη, 34 στο Ηράκλειο, 23 στα Χανιά, 16 στο Ρέθυμνο και 26 στο Λασίθι. 3 νεκροί στο Πανεπιστημιακό το τελευταίο 24ωρο από κορονοϊό, νοσηλευόταν στην MethCovid του νοσοκομείου. Ακυρώνονται οι παρελάσεις σε ολόκληρη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Με απόφαση που υπογράφει ο Περιφερειάρχης Χρήστος Μέτιος, ακυρώνονται λόγω της αύξησης κρουσμάτων COVID-19 και για την αποφυγή περαιτέρω συγχρονισμού και επιδείνωσης της επιδημιολογικής κατάστασης. Συγκροτήθηκε η γραμματεία της Συντονιστικής Επιτροπής Σεισμόπληκτων του Δήμου Μηνώα Πεδιάδος. Μεταξύ άλλων, αποφασίστηκε συνάντηση με τον Δήμαρχο για ολόπλευρη ενημέρωση σχετικά με τα στοιχεία των ελέγχων των κτηρίων, της καταστασής των αστέγων, την εγκατάσταση κίσκων, παρεμβάσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο Μηνώα Πεδιάδος και στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης πάνω στα οξυμένα προβλήματα των κατοίκων της περιοχής και τα ζητήματα κρατικής αρρωγής. Συνάντηση με εργατικά σωματεία και άλλους φορείς για την οργάνωση της αλληλεγγύης στους πληγέντες. Παρεμβάσεις στα χωριά του Δήμου Μηνώα Πεδιάδος. Πανελλαδικός συντονισμός με τις επιτροπές πληγέντων από φυσικές καταστροφές και συμμετοχή σε συλλαλητήριο στην Αθήνα στις 6 του Νοέμβρη. Στα βασικά αιτήματα της Συντονιστικής Επιτροπής προς τον κρατικό μηχανισμό είναι η κάλυψη των άμεσων στεγαστικών αναγκών όλων των αστέγων, ιδιοκτητών και ενοικιαστών, τοποθέτηση οικίσκων στα χωριά με όλα τα αναγκαία σύνοδα έργα ως προσωρινή λύση και στήριξη των πληγέντων με χορήγηση μηνιαίου βοηθήματος για κάλυψη χαμένου εισοδήματος, στήριξη των ανέργων, απαλλαγή από έμφυα, εισφορές, στέλη νερό ρεύμα, απαγόρευση διακοπής σε ρεύμα, νερό και τηλέφωνο. Επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Νίκου Ιγουμενίδη για το Βενιζέλιο με θέμα υποβαθμίζονται νευραλγικές χειρουργίες σε ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της χώρας, στο Βενιζέλιο. Σημειώνει προς τον Υπουργό Υγείας, όπως είπε στον 984, την συστηματική απομείωση του προσωπικού στο ΤΕΠ του νοσοκομείου. Τονίζει ότι αγνοείται επιδεικτικά η έγγραφη τοποθέτηση γιατρών του νοσοκομείου για τις συνθήκες λειτουργίας της κλινικής COVID και του τμήματος ΣΤΕΠ για τον COVID. Προσθέτει πως η διοίκηση αγνοεί συστηματικά τις θέσεις του Επιστημονικού Συμβουλίου και όσα καταμαρτυρούν και αιτούνται οι γιατροί, ενώ για την εξέλιξη του προσωπικού σημειώνει πως η αξιοκρατία έχει δώσει τη θέση της στην αποκατάσταση των παιδιών της παρούσας κατάστασης. Αγωνιστικός ο Νοέμβρης για τους εργαζόμενους στα νοσοκομεία, με απόφαση της ΠΟΕΔΗΝ την Τετάρτη 3 του Νοέμβρη διοργανώνεται πανελλαδική ημέρα δράσης στα νοσοκομεία με απόφαση των Διοικητικών Συμβουλίων των Νοσοκομείων, με μόνο αίτημα την άρση των αναστολών εργασίας. 5η 11 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση στο Υπουργείο Υγείας. Τετάρτη 1η του Δεκέμβρη αποφασίστηκε πανελλαδική κινητοποίηση και πανελλαδική συγκέντρωση 8.30 το πρωί στο Υπουργείο Οικονομικών. Ως ο κορυφαίος προορισμός για την Ευρώπη το 2021 ανακηρύχθηκε η Ελλάδα. Ο Υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας δήλωσε: «Η Ελλάδα αξιοποίησε με τον καλύτερο τρόπο τη διαχείριση της πανδημίας, τα ιατρικά και ταξιδιωτικά πρωτόκολλα, απέδειξε στον πλανήτη ότι είναι ο ομορφότερος αλλά και ο ασφαλέστερος προορισμός». Το Διεθνές Αυτό Βραβείο για το 2021 έρχεται να επιβεβαιώσει ότι πλέον στον τουρισμό κάνουμε πρωταθλητισμό ποιότητας
και ταξιδιωτικής εμπειρίας. Χαμογελάμε για ό,τι κατακτήσαμε φέτος. Δεν μας χάρισαν τίποτα. Τα κερδίσαμε με τον κόπο μας και την στάση μας. Ο ήσυχος χειμώνας στην Ευρώπη αναφορικά με την πανδημία θα μας δείξει τι θα φέρει το 2022. Τα παραπάνω αναφέρει από την πλευρά του στον 984 ο επιχειρηματίας στον τουρισμό Μιχάλης Βαμιδάκης μετά την προτροπή του Υπουργού Τουρισμού Βασίλη Κικίλια ότι οι επαγγελματίες του χώρου πρέπει να ετοιμάζονται για ένα ισχυρό 2022. Η εμπειρία μας και τα δεδομένα της τρέχουσας περίοδου δείχνουν πως μπορούμε να πάμε σε ένα δυναμικό 2022, αρκεί να τα εκμεταλλευτούμε σωστά, επισημαίνει, καθώς το άνοιγμα και άλλων αγορών μοιράζει την τουριστική πιτά. Σήμερα πραγματοποιείται η ετήσια Γενική Συνέλευση της Ένωσης Ξενοδόχων Ηρακλείου στις 5 το απόγευμα σε ξενοδοχείο της Θαλίδας. Το Υπουργείο Εργασίας να διορθώσει τα λάθη του εργάνη. Θα κάνουμε όσες παρεμβάσεις χρειαστούν ώστε να βοηθηθούν οι εργαζόμενοι που χωρίς δική τους υπαιτιότητα χάνουν και τα επιδόματα ασθενείας. Λύση για τα ένσημα χιλιάδων εργαζομένων που εντάχθηκαν μονομερώς σε καθεστώς αναστολή ζητούν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, όπως ο Σοκράτης Βαρδάκης λέει στον 984. Η αδυναμία εμφάνιση στο σύστημα εργάνη των ενσήμων των εργαζομένων που ήταν σε αναστολή το 2020, παρόλο που έχει περάσει περισσότερο από ένας χρόνος, έχει ως αποτέλεσμα να μην μπορούν να τύχουν ούτε επιδομάτων ασθενείας ούτε και κάποιες άλλες παροχής από τον ΙΕΦΚΑ. Το ζήτημα των ενδιάμεσων εκτόσεων στο Ηράκλειο ξεκαθαρίζει ο εμπορικός σύλλογος, τονίζοντας πως με το νέο νόμο οι ενδιάμεσες εκπτωτικές περίοδοι μπορεί να μεταβάλλονται σε κάθε περιφερειακή ενότητα με απόφαση του αντιπεριφερειάρχη και στο Ηράκλειο οι ημερομηνίες είναι 1 έως 15 Μαρτίου και 1 έως 15 Σεπτεμβρίου. Παράλληλα τονίζει πως για το Ηράκλειο και για όλη την Κρήτη οι ενδιάμεσες εκπτώσεις το Νοέμβρη δεν ισχύουν, όπως επίσης δεν ισχύει και το προαιρετικό άνοιγμα της Κυριακής, ενώ απαιτείται μεγάλη προσοχή γιατί τα πρόστιμα είναι μεγάλα. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με απόφαση του Υπουργού Σπύλιου Λιβανού ανακοίνωσε ότι αναβάλλεται η προγραμματισμένη για 27 Οκτωβρίου 7η συνδιάσκεψη της ΚΑΠ στην Πάτρα. Κλειστός θα παραμείνει ο εθρικός δρυμός στην Σαμαριά 3η 26 και 4η 27 Οκτωβρίου λόγω ισχυρών καιρικών συνθήκων. Την παράταση της προθεσμίας για την υποβολή ενστάσεων για την πρώτη ανάρτηση της πράξης εφαρμογής της Πολεοδομικής Ενότητας Γαζίου έως τις 8 Νοεμβρίου αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο Μαλεβιζίου. Έως τις 7 το απόγευμα οι εκλογές και σήμερα στο Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου. Νεκρός εντοπίστηκε χθες το βράδυ σε Χαράδρα στη Μαλαξαχανίων ο 60χρονος που αναζητούσε η οικογένειά του. Ο άνδρας φέρεται να έπεσε στον κρεμνό από ύψος περίπου 20 έως 30 μέτρων. Η σωρός του μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανιών. Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας 25 του Οκτώβρη σε πρακτορείο του ΟΠΑΠ στα Χανιά. Ο δράστης κρατώντας όπλο απειλήσε τον υπάλληλο του πρακτορείου και ζήτησε τις εισπράξεις της ημέρας. Πήρε 900 ευρώ και τράπηκε σε φυγή. 4 αστυνομικοί τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια επεισοδίων τα ξημερώματα στα Μέγαρα σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας για το θάνατο 20χρονου στο περιστατικό του περάματος. Σύμφωνα με την ενημέρωση από την ελληνική αστυνομία, μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα, ο ένας αστυνομικός δέχθηκε σκάγια από καραμπίνα, ενώ οι άλλοι 3 τραυματίστηκαν από πέτρες. Στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο διακομίστηκαν οι 3 εκ των αστυνομικών. 4 νεκροί, 3 παιδιά και 1 γυναίκα και 21 διασωθέντες είναι ο απολογισμός μετά τη βύθιση λέμβου με αλλοδαπούς νοτιοανατολικά της Χίου σήμερα. Οι τουρκικές αρχές πρέπει να κάνουν περισσότερα για να αποτρέψουν στην πηγή την εκμετάλλευση από εγκληματικές συμμορίες. Αυτά τα ταξίδια δεν θα έπρεπε ποτέ να επιτρέπεται να γίνουν, σημειώνει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Νότης Μηταράκης. Δεν νοείται Ανατολική Μεσόγειος χωρίς την Ελλάδα και χωρίς τα κοιτάσματα νότια και δυτικά της Κρήτης, είπε χθες από τα Χανιά ο πρόεδρος και εκτελεστικός διευθυντής του Ινστιτούτου Ενέργειας Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης, Κωστής Σταμπόλης. Στη ημερίδα του Ινστιτούτου στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου, με θέμα το ρόλο των υδρογονανθράκων στην ενεργειακή μετάβαση, κατατέθηκαν προβληματισμοί ως προς τα ασφυκτικά περιθώρια που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Συμφωνήθηκε η ανάγκη αναθεώρησης, ενώ στελέχη πετρελαϊκών Ινστιτούτων και ερευνητικών ιδρυμάτων τόνισαν ότι η ελληνική κυβέρνηση πρέπει να πιέσει για να αρχίσουν το συντομότερο οι έρευνες στα θαλάσσια οικόπεδα της Κρήτης.
Η πολυδιάστατη γεωπολιτική θέση της Ελλάδος στην Ανατολική Μεσόγειο εν μέσω της ενεργειακής κρίσης στην ατζέντα του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Σαουδική Αραβία. Ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε και με τον πρώην Αμερικανό Αντιπρόεδρο και ειδικό απεσταλμένο της Ουάσιγκτον για το κλίμα Τζον Κέρι. Οι προοπτικές περαιτέρω συνεργασίες με τη Βρετανία, ένα από τους ισχυρότερους παίκτες του ΝΑΤΟ, βρέθηκαν στο επίκεντρο της ατζέντας του Νίκου Δένδια στο Λονδίνο. Οι δύο πλευρές υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας σε θέματα άμυνας, ασφάλειας, εμπορίου και επενδύσεων. Προς εκτόνωση φαίνεται να οδηγείται η κρίση που δημιουργήθηκε μετά την αιμονή του Ερντογάν απελάσει τους πρέσβεις των χωρών επειδή ζήτησαν την αποφυλάκηση του ακτιβιστή Οσμάν Καβάλα. Οι διπλωμάτες των χωρών που βρέθηκαν στο στόχαστρο του Τούρκου Προέδρου εξέδωσαν ανακοινώσεις με τις οποίες δηλώνουν την δέσμευσή τους να μην αναμεγνύονται στα εσωτερικά του κράτους που τους φιλοξενεί. Στην επανεβεβαίωση ότι το άνοιγμα της θεολογικής σχολής της Χάλκης αποτελεί συνεχή προτεραιότητα της κυβέρνησης Biden, προχώρησε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Άντονι Μπλίνκεν. Συνεδριάζει εκτακτό σήμερα στο Λουξεμβούργο το Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην ατζέντα, η αύξηση των τιμών της ενέργειας στα πιθανά μέτρα σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, οι προμήθειες φυσικού αερίου. Προσερχόμενη στο Συμβούλιο, η Επίτροπος για Θέματα Ενέργειας, Κάντρι Σίμψον, είπε ότι οι ενεργειακές συνθήκες στην Ευρώπη διαφέρουν από χώρα σε χώρα και χρειάζεται μια συνολική εικόνα για να ληφθούν σωστές αποφάσεις. Αμερικανοί αστρονόμοι ανακοίνωσαν ότι βρήκαν ενδείξεις του πρώτου μακρινού εξωπλανήτη που έχει ποτέ ανακαλυφθεί έξω από το γαλαξία μας. Αιματηρές διαδηλώσεις κατά του πραξικοπήματος στο Σουδάν, οι δρόμοι παραμένουν αποκλεισμένοι και σήμερα, τα καταστήματα κλειστά, οι τηλεπικοινωνίες έχουν διακοπεί, ενώ οι πολίτες κάνουν ουρές για να αγοράσουν ψωμί. Συνεδριάζει εκτάκτως το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Το πραξικόπημα στο Σουδάν, εκτός από την υποσαχάρια Αφρική, επηρεάζει Αιθιοπία και Αίγυπτο, με την Τουρκία επίσης να έχει αναμειχθεί στην περιοχή μέσω της αδελφότητας των μουσουλμάνων, λέει στο 1984 ο αναλυτής διεθνών θεμάτων και αρθρογράφος Γιώργος Καπόπουλος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προειδοποίησαν εκ νέου ότι είναι έτοιμες να λάβουν άλλα μέτρα αν αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις για την διάσωση της συμφωνίας του Ιρανικού Πυρηνικού Προγράμματος, χωρίς ωστόσο να κλείνουν την πόρτα στη διπλωματία. 9.84 Νέα και Sports στην ώρα τους. Οι νοκάουτ αγώνες της πέμπτης φάσης του κυπέλου Ελλάδας θα γίνουν σε τρεις δόσεις αυτή την εβδομάδα. Η ΚΕΔΕΠ όρισε χθες τους διαιτητές, ενώ σε αυτή τη φάση του θεσμού δεν υπάρχει χρήση του ΒΑΡ. Την αναμέτρηση του Όφη με τον Αχέρον Καναλακίου που θα γίνει την Πέμπτη στο δημοτικό γήπεδο της Πρέβεζας θα διευθύνει ο Τζίλος του Συνδέσμου Λάρισας. Η εβδομάδα στην Euroliga ξεκινάει σήμερα με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται στο ΣΕΦ την Άλμπα Βερολίνου στις 9 το βράδυ έχοντας στόχο το 4-4 στην έδρα του. Στο σημερινό πρόγραμμα της έκτης αγωνιστικής περιλαμβάνονται επίσης τα παιχνίδια Μονακό Ερυθρός Αστέρας, Φενέρμπαχτσε Μπαρτσελώνα, Μακάμπι Τελαβίβ Ζαλγκίρις Κάουνας και Μπάγερν Μονάχου Αρμάνι Μιλάνο. 9.84 Ο καιρός. Θερμοκρασίες κάτω από το 0 καταγράφηκαν σήμερα το πρωί σε αρκετά μέρη στη Βόρεια Ελλάδα, κυρίως στους νομούς Κοζάνης και Φλόρινα. Στο δίκτυο των αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών κατέγραψε θερμοκρασίες όπως μείον 4,5 βαθμοί Κελσίου στην Βλάστη Κοζάνης, στο Μεσόβουνο Κοζάνης μείον 3,1 βαθμοί, στο Βαρικό Φλόρινας μείον 2,8 βαθμοί, στο Νευροκόπη μείον 2 βαθμοί Κελσίου. Νεφελώδης ο καιρός στην Κρήτη, από βόρειες διευθύνσεις οι άνεμοι στα 4 με 5 μποφόρ έως τους 22 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από τον 984 στο στούντιο Αγγέλα Δουλγεράκη και Κατερίνα Δασκαλάκη.